Τευτέρη μέχρι και οι φαρμακοποιοί κρατούν πλέον. Όσο διαρκούν οι κινητοποιήσεις τους, πολλοί είναι οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ που δεν μπορούν άμεσα να τους εξοφλήσουν όλη την αξία των φαρμάκων που αγοράζουν. Είπα το φαρμακοποιό, αλλά του λέω δώσ' μου τα, να κάνω τη δουλειά μου για την ποιήση, αλλά άμα τα πληρώνω, θα τα πάρεις τα λεφτά, θα αρχίσουν να σου τα δώσουν. Είσαστε άνθρωποι ίσως να έχουν ζητήσει να πληρώσουν μια δόση στα φάρμακά τους. Πολλές φορές το κάνουν. Ούτως ή άλλως το κάνουν αυτό. Μην νομίζετε ότι τα φάρμακα τα πληρώνουν λίγο. Και με δόσεις και βερεσέ και λένε να κρατήσετε τα κουπόνια και όταν έχεις έναν πελάτη χρόνια σου λέει πότε θα τελειώσει, γράφουν μια συνταγή, κρατάνε τις ημερομηνίες κτλ. Και έλλειψεις φαρμάκων παρατηρούνται όμως αφού οι φαρμακοποιοί δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προμηθεύονται νέες ποσότητες φαρμάκων συνεχώς. Υπάρχουν ελλείψεις γιατί δεν υπάρχουν κεφάλαια για να αγοράσουμε φάρμακα στα φαρμακεία. Όταν πουλάμε και δεν πληρωνόμαστε, δεν υπάρχουν χρήματα για να ξαναγεμίσουμε τις προθήκες των φαρμακείων. Γι' αυτό και οι ελλείψεις θα είναι σε καθημερινή βάση, αν δεν λυθεί το οξύ πρόβλημα που έχουμε. Με νέα έκτακτη συνέλευση, οι φαρμακοποιοί θα καθορίσουν εκ νέου τη στάση που θα τηρήσουν, αν και δείχνουν αποφασισμένοι να επιμείνουν έως ότου το Υπουργείο δεχτεί τα αιτήματά τους, όπως δηλαδή να υπάρχει ροή χρημάτων σε μηνιαία βάση, να ρυθμιστούν τα παλιά χρέη, επίσης με νόμο να ρυθμιστούν οι οφειλές των μικρών ταμείων για να μην χάσουν το δικαίωμα εισπραξής τους και οι φαρμακοβιομηχανίες να τους δίνουν πίστοση χρόνου διάρκειας 2 έως 3 μηνών. Το Σάββατο θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των πληρωμών. Σε πρώτη φάση πιστεύουμε ότι οι ημερομηνίες που κατέθεσε το Υπουργείο είναι οι ημερομηνίες που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς και το μέγεθος των χρημάτων που οφείλονται σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Το βασικότερο, να πιεστεί η φαρμακοβιομηχανία να ανοίξει την πίστοση. Αν η φαρμακοβιομηχανία που σήμερα παίρνει μετρητής τα λεφτά δεν κάνει πίστοση 2 και 3 μηνών για να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, δυστυχώς θα τρέχουμε όλοι από πίσω για να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πιέζουμε ούτε τον Έλληνα φαρμακοποιό, ούτε τον Έλληνα ασφαλισμένο. Αυτοί οι οποίοι βγάζουν δισεκατομμύρια από τα φάρμακα και αυτοί, γιατί για αυτούς δουλεύουμε όλοι μαζί, οφείλουν να ανοίξουν την πίστοση με κρατική πλέον παρέμβαση. Αν δεν τους αρέσει, ας πάνε να πουλήσουν φάρμακα σε άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι στην Ελλάδα.